έχουν αποτυπώσει την διαδρομή, πώς ήρθαν αλλά και πώς έφυγαν. Τους έχουν μέχρι ένα σημείο όταν έφυγαν σε περίπου 500 μέτρα απόσταση από εδώ, από την οδό Άνινου που έγινε η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Έχουν αποτυπώσει την διαδρομή διαφυγής και σε απόσταση 500 περίπου μέτρων χάνονται τα ίχνη τους. Πιθανότητα, λένε οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας, ή έβαλαν το σκούτερ σε κάποιο βανάκι ή σε κοντινή περιοχή είχαν νοικιάσει κάποιο γκαράζ και το κρύβουν εκεί. Βέβαια, Αλεξάνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντοπίζουν αρκετές ομοιότητες της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ με μια άλλη δολοφονία που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στα βόρεια προάστια. Πιθανότατα, λένε πληροφορίες της ΕΡΤ, η δολοφονία αυτή που έγινε στα βόρεια προάστια να αποτελέσει τον οδηγό ώστε να εξιχνιαστεί και η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, υπάρχουν αρκετά στοιχεία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες για την πρώτη δολοφονία που πιθανότατα να δώσουν μια όθηση στις έρευνες. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκτελεστές δεν έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ή είναι Έλληνες ή είναι αλλοδαποί που ζουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω του COVID να περάσουν τα σύνορα, γιατί καταγράφονται τα στοιχεία τους να έρθει κάποιος πληρωμένος δολοφόνος από το εξωτερικό.